Σας καλωσορίζω στην κουζίνα του Food Stories. Είμαι ο Σεφ Θεόδωρος Ελευθερίου και σήμερα θα ετοιμάσουμε μια σούπερ νόστιμη και θρεπτική μακαρονάδα με ζυμαρικά ολικής άλεσης. Πάμε να δημιουργήσουμε μαζί ένα Food Story με λαμολιζάνα πένε ρικάτι ιντεγκράλι, μανιτάρια, σπανάκι και λευκό κρασί. Αρχικά βάζουμε μια κατσαρόλα με μπόλικο νερό στη φωτιά για να ζεσταθεί. Πάμε να προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και το βάζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μέχρι να ζεσταθεί το ελαιόλαδο, πάμε να ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα μανιτάρια μας. Τα προσθέτουμε όλα στο τηγάνι, αλλά το πιπερώνουμε και τα μαγειρεύουμε για 3 λεπτά. Τα υλικά και την εκτέλεση συνταγής θα τα βρείτε στο foodstories.com.cy. Αφού μαλακώσει το κρεμμύδι και το μανιτάρι μας, πάμε να προσθέσουμε τα καρύδια και το σπανάκι. Το νερό για τα ζυμαρικά μας έχει έρθει σε βρασμό και θα προσθέσουμε μπόλικο αλάτι. Για όλους εσάς που προσέχετε τη διατροφή σας, η σειρά ολικής άλεσης της λαμολιζάνα αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, ενώ φροντίζει να κρατά τον πύχη της ποιότητας πάντα ψηλά. Ακόμη και όσοι θεωρούν ένα πιάτο ζυμαρικών μία μικρή αμαρτία, η σειρά ολικής άλεσης της λαμολιζάνα θα απελευθερώσει κάθε ενοχή. Για να δώσουμε περισσότερη γεύση και άρωμα στα ζυμαρικά μας, θα προσθέσουμε στο τηγάνι μας λίγη ρίγανη και θα σβήσουμε με λευκό κρασί. Τα αγαπημένα μου ιταλικά ζυμαρικά λαμολιζάνα θα δώσουν στο πιάτο μας μια αλτέντε πινελιά χάρη στην τραχιά υφή τους. Αμέσως μετά θα τα προσθέσουμε στη σάλτσα μας για να ολοκληρώσουμε το τέλειο αλτέντε ψήσιμο των ζυμαρικών μας. Αν χρειαστεί, θα προσθέσουμε λίγο από το νερό των ζυμαρικών μας στο τηγάνι για να ρεώσουμε τη σάλτσα μας. Μόλις απορροφήσουν τα ζυμαρικά μας όλη τη σάλτσα από το τηγάνι, θα προσθέσουμε το βούτυρο, την παρμεζάνα και το ψιλοκομμένο μαϊντανό. Η σάλτσα μας έχει πάρει κρεμμώδη υφή. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Αυτό το πιάτο θα σας μεταφέρει χωρίς αμφιβολία σε μια κατάσταση ολικής απόλαυσης.